Επιστροφή εδώ στην Κρήτη σήμερα. Μπάμπη, έχουμε μιλήσει ήδη πάρα πολύ για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε και μιλώ για τις ιώσεις και τα όσα συμβαίνουν. Γυρίσανε τα παιδιά στα σχολιά, τα περισσότερα κρυωμένα με τις απουσίες, με πολλούς να λείπουν κτλ. Είμαστε κι εμείς κάπως έτσι. Είδα το Σαββατοκύριακο ουρές στα φαρμακεία. Και εγώ είδα. Άκουσα ότι υπάρχουν και ελλείψεις φαρμάκων και λέω να πάμε να δούμε αν ισχύει αυτό ή είναι η αίσθησή μας. Θα πάμε μέχρι τα Χανιά τώρα. Και εκεί στα Χανιά θα συναντήσουμε μέσω Skype φυσικά τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη, που είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια καλή χρονιά. Και καλά. Κύριε Κατσαράκη, η χρονιά έχει μπει με όχι πολύ καλό τρόπο για τις ιώσεις, τους ασθενείς και τα φαρμακεία ενδεχόμενα. Ναι, είναι σίγουρα κάτι το οποίο το περιμέναμε. Είμαστε κοντά στην καρδιά του χειμώνα. Οι ιώσεις κάνουν παραδοσιακά την εμφάνισή τους. Φέτος συνυπάρχει ο κορονοϊός μαζί με την γρήπη. Ακούμε για αρκετά κρούσματα στρεπτόκοκκου. Ενώ υπάρχουν και άλλες ακόμα πολλές ιώσεις οι οποίες εμφανίζονται την περίοδο του χειμώνα. Έχουμε αυξημένη επισκεψιμότητα στα φαρμακεία με αυτή την συμπτωματολογία, η οποία περιλαμβάνει τα συμπτώματα του κρυολογήματος, ο πονόλαιμος, η καταρροή, η κακουχία, χαμηλός πυρετός. Εν τούτης υπάρχει επάρκεια φαρμάκων, ειδικά στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα κοινά αντιπυρετικά και ειδικά τα σιρόπια, τα παιδικά, τα οποία άλλες χρονιές μας απασχολούσαν ιδιαίτερα. Φέτος φαίνεται να υπάρχει εκείνο το ικανό απόθεμα, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ουρές στα εφημερεύοντα, πιθανόν να υπάρχουν και ελλείψεις στα εφημερεύοντα. Εν τούτης, δεν είναι μια γενικευμένη κατάσταση ελλείψεων όσον αφορά τα φάρμακα. Θυμόμαστε πέρυσι, κύριε Κατσαράκη, που ψάχναμε γύρω-γύρω από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρούμε τα αντιβιωτικά. Ισχύει κάτι τέτοιο φέτος? Πέρυσι ψάχναμε ακόμα και το αντιπυρωτικό σιρόπι των τεπών, έτσι, και είχαμε βάλει πλαφόν στην χορήγησή του, 1 με 2 μπουκαλάκια ο καθένας. Νομίζω ότι φέτος εκείνο που μας απασχολεί, όπως είπατε, είναι τα αντιβιωτικά σιρόπια τα παιδικά, τα οποία θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερα αποθέματα ως φαρμακεία. Εν τούτης, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υποκαλύπτεται η ζήτηση. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπου πιθανόν μία συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου αντιβιωτικού να μην υπάρχει. Υπάρχει μία άλλη συγκέντρωση του ίδιου αντιβιωτικού ή υπάρχουν κάποια αντιβιωτικά τα οποία πιθανόν να είναι σε έλλειψη, υπάρχει όμως το γενώσιμό τους. Και έτσι νομίζω ότι οριακά καλύπτουμε τη ζήτηση προς το παρόν. Κύριε Κατσαράκη, φανταζόμαστε ότι αυτή την εποχή, γιατί μας περιγράψετε κι εσείς, υπάρχει ένα κοκτέιλ, έτσι, ιώσεων, COVID, γρήπη. Σας ψάχνουν πολύ στα φαρμακεία και τα self-test οι πολίτες εκεί στα Χανιά? Νομίζω ναι. Η αυτοδιαγνωστική διαδικασία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και νομίζω οι πολίτες το γνωρίζουν αυτό. Έχει μεταβληθεί η ζήτηση από το απλό τεστ του κορονοϊού στο συνδυαστικό τεστ. Ζητείται δηλαδή περισσότερο από τα φαρμακεία το τεστ που συνδυάζει την ανίχνευση του ιού της γρήπης Α και Β και του κορονοϊού. Αυτό το τριπλό τεστ που λέμε, έτσι, που είναι οι δύο τύποι της γρήπης. Το τριπλό τεστ, ναι, που είναι... Με το ίδιο δείγμα ουσιαστικά παίρνουμε 2 αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό πρακτικά βολεύει και οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε ασφαλή συμπεράσματα και αποφυγεί ταλαιπωρίας για τον πολίτη. Εμβόλια κάνετε φέτος? Έχουμε κάνει αρκετά εμβόλια. Τα φαρμακεία, τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τέλος του προηγούμενου έτους δείχνουν ότι έχουν διενεργήσει μέσα στο φαρμακείο 2 εκατομμύρια δόσεις εμβολιασμού. Ταυτόχρονα 1 εκατομμύριο δόσεις έχουν συνταγογραφηθεί επιπλέον, οπότε νομίζω φτάνουμε τα 3 εκατομμύρια. Δεν είναι ο αριθμός που θα θέλαμε, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι στη χώρα μας έχουν εισαχθεί και έχει προβλεφθεί να γίνουν 4 εκατομμύρια δόσεις για φέτος. Θεωρώ ανέφικτο να φτάσουμε εκεί. Ωστόσο, ακόμα και τώρα οι ευάλωτοι πολίτες, αυτοί που ανήκουν ειδικά στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μπορούν να διενεργήσουν το αντιγρυπικό εμβόλιο. Είναι μπροστά μας η γρήπη ακόμα. Ο Φλεβάρης είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας, ειδικά για την Κρήτη. Πέρυσι, να θυμίσω ότι τα κρούσματα της γρήπης ανοιχνεύονταν ακόμα και αρχές Απριλίου. Οπότε δείχνει ότι ακόμα υπάρχει ικανός χρόνος για κάποιον ο οποίος θέλει να προστατευθεί ατομικά και να προστατεύσει και τους γύρω του, τους οικείου του, να μπορέσει να κάνει το εμβόλιο. Να θυμίσω ότι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός διενεργείται για όλους τους ενήλικες άνω των 18 δωρεάν στο φαρμακείο,
με μία επίσκεψη και ταυτοποίηση μόνο μέσω του ΆΜΚΑ τους. Είναι πολύ απλές οι διαδικασίες και πολύ γρήγορες. Δεν χρειάζεται τίποτα πραγματικά, είναι πάρα πολύ απλό. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κατσαράκη, σχετικά με τα εισπνεώμενα. Υπάρχουν αυτά, υπάρχει επάρκεια και σε αυτά, γιατί και πέρυσι αντιμετωπίζαμε θέματα και σε ό,τι αφορά τα εισπνεώμενα. Σωστά το λέτε. Εν καιρός είχαμε κάνει τις προτάσεις ως Πανελλήνιος Φαρμακευτικό Σύλλογο. Τα σκευάσματα όλα ανεξαιρέτως, τα αναπνευστικά σκευάσματα έχουν μπει σε μια προστασία, τη λεγόμενη λίστα απαγόρευσης εξαγωγών. Οπότε αυτά τα σκευάσματα τα οποία εισάγονται δεν μπορούν να εξαχθούν πλέον και υπάρχει μια σχετική επάρκεια στην ελληνική αγορά. Εν τούτης, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδικών αναπνευστικών σκευασμάτων, τα οποία και εκεί θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερες ποσότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να μην μεγαλώσουν οι ουρές. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω. Ακριβώς. Να μην μεγαλώσουν οι ουρές σε ό,τι αφορά τα φάρμακα. Για τα εμβόλια και όλα τα υπόλοιπα. Ας μεγαλώσουν, φυσικά. Το θέμα είναι να. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στα ατομικά μέσα προστασία, τα οποία πολλοί τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Το ατομική υγιεινή, το πλήσιμο των χεριών, η χρήση αντισηπτικών, μάσκας εκεί που υπάρχει συγχρονισμός. Καλός αριθμός των χώρων και αποφυγή συγχρονισμού. Πρέπει όλα αυτά να τα θυμηθούμε. Κύριε Κατσαράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και από τα.